Οι Αμερικανοί πράκτορες που έχουν έρθει στη χώρα μας την τελευταία εβδομάδα έχουν στήσει το αρχηγείο τους σε ένα από τα πολυτελή ξενοδοχεία της Λεωφόρου Συγκρού και ασχολούνται διαρκώς με τις διαδικασίες για τον ερχομό του Αμερικανού Προέδρου. Μέσω δορυφόρου παρακολουθούν τις περιοχές από όπου θα περάσει η πομπή με τον Bill Clinton, αλλά και τα σημεία που οι ίδιοι θεωρούν επικίνδυνα. Ο Αλφα εξασφάλισε και σας παρουσιάζει αποκλειστικές εικόνες από δορυφόρο που δείχνουν πως φαίνεται η Αθήνα. Μέσα στα πλαίσια βλέπετε το σημείο που βρίσκεται η Αμερικανική πρεσβεία και η πρεσβευτική κατοικία. Φαίνεται ακόμη η παραλιακή λεωφόρος από όπου αναμένεται να περάσει ο Bill Clinton για να καταλήξει στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Αθήνα έχει μετατραπεί σε πραγματικό φρούριο. Οι αστυνομικοί που έχουν στήσει μπλόκο έξω από το ξενοδοχείο Intercontinental ελέγχουν όσους περνούν από το σημείο. Τους οδηγούς των αυτοκινήτων και των μοτοσυκλετών. Ένας από αυτούς δεν διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα. Οι αστυνομικοί του φορούν χειροπέδες και τον οδηγούν στο τμήμα της περιοχής. Οι έλεγχοι που γίνονται κατά μήκος της λεωφόρου Συγκρού είναι πολύ αυστηροί. Μου ζητήσανε ταυτότητα, στοιχεία, όλα. Τώρα τι θέλουν, ψάχνουν, φοβόνται. Ο τόπος διαμονής του Αμερικανού Προέδρου δεν έχει αποφασιστεί ακόμη. Σύμφωνα με πληροφορίες όμως, οι πιθανότητες να μείνει ο Bill Clinton στην πρεσβευτική κατοικία λιγοστεύουν καθημερινά. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ήδη δεσμεύσει από έναν ολόκληρο όροφο στα ξενοδοχεία Hilton, Intercontinental και Lidra Marriott. Την τελευταία στιγμή θα ληφθεί οριστική απόφαση. Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως προς το παρόν περιοδεύει σε υποβαθμισμένες συνοικίες Αμερικανικών πολιτιών. Σε συνέντευξη που έδωσε σε δημοσιογράφο του ABC, αποκάλυψε ότι θα του λείψει περισσότερο μόλις λήξει Ελπίζω πως δεν θα με πιάσει κατάθλιψη. Δεν μου αρέσει που θα αποχωριστώ το Air Force One. Γνωρίζετε πως η εναέρια κυκλοφορία έχει γίνει δύσκολη. Θα μου λείψει η δουλειά που κάνω τώρα. Μου αρέσει να μένω στο Λευκό Οίκο, μου αρέσει να δουλεύω στο Oval γραφείο. Το επιχειρησιακό σχέδιο της έλευσης του Αμερικανού Προέδρου έχει ήδη αποφασιστεί. Η πρωτεύουσα αλλά και τα σημεία που θα επισκεφθεί ο Bill Clinton έχουν χωριστεί σε 10 ζώνες. Θα βρίσκονται υπό τον έλεγχο 10 Ελλήνων αξιωματικών που θα αναφέρουν σε 10 Αμερικανούς πράκτορες. Για την αλληλεγγύη και την προσέγγιση μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού λαού τραγούδησαν στην Κωνσταντινούπολη η Χαρούλα Αλεξίου και η δημοφιλής τουρκάλα τραγουδίστρια Σιζάν Αξού, προκαλώντας κύματα ενθουσιασμού σε 2.000 θεατές. Οι δύο κυρίες του μουσικού πενταγράμμου τραγούδησαν και στις δύο γλώσσες σε μια συναυλία που έγινε για την ενίσχυση των Τούρκων σεισμοπαθών και θα επαναληφθεί στις 23 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Οι νότες κατέκλυσαν την αίθουσα Λουτφή Κιρδάρ της Κωνσταντινούπολης και όταν η Χάρης Αλεξίου μαζί με τη Σεζάν Αξού ένωσαν τις φωνές τους για να τραγουδήσουν τα τραγούδια της παρέας, τα μάτια του κοινού βούρκωσαν. Τα τραγούδια της παρέας ήταν ο τίτλος συναυλίας και η παρέα ήταν οι 2.000 Έλληνες και Τούρκοι που ένιωσαν να έρχονται πιο κοντά. Ήταν μια συναυλία σταθμός, αφιερωμένη στις κοινές χαρές και λύπες των δύο λαών, πέρα από σύνορα, για ένα καλύτερο αύριο. Του καταστροφικού σεισμού ακόμη νοπές, αλλά τις καρδιές ενωμένες σε ένα κοινό αγώνα ενάντια σε ό,τι μας χωρίζει, οι Έλληνες και οι Τούρκοι που παρακολούθησαν τη συναυλία συμμετείχαν με όλη τους την ψυχή, τραγουδώντας και εκείνοι για τις κοινές ανησυχίες και τις μεγάλες προσδοκίες. Τα πρόσωπα της Χαρούλας Αλεξίου και της Σεζάν Αξού έλαμπαν, καθώς οι ίδιες ενσάρκωναν τη θέληση για επανασύνδεση των δύο λαών που μοιάζει να έχει χαθεί για χρόνια. Αγκάλιαζε διαρκώς η μία την άλλη και πάλονταν μαζί στα συναισθήματα ενός ιερού σκοπού. Αυτού της ανοικοδόμησης της Γιάλοβα, της μαρτυρικής αυτής πόλης που ο σεισμός τη χτύπησε ανελέητα. Από τα έσοδα της συναυλίας θα χτιστούν 1.000 σπίτια.
ίδια συναυλία θα επαναληφθεί στις 23 Νοεμβρίου και στη χώρα μας. Αυτή τη φορά θα είναι η σκηνή του Παλάς που θα φιλοξενήσει τις δύο κορυφαίες καλλιτέχνηδες, οι οποίες θα τραγουδήσουν για να συμπαρασταθούν και στους Έλληνες σεισμοβαθείς. Ένα πραγματικό εφιάλτη έζησαν οι 21 ναυτικοί του ελληνικών συμφέροντων φορτηγού πλοίου Σεμέλ, το οποίο βυθίστηκε στη θάλασσα του Μαρμαρά όταν εμβολίστηκε από βουλγαρικό σκάφος. Οι 6 Έλληνες και οι 15 αλλοδαποί που αποτελούσαν το πλήρωμα έσπευσαν αμέσως να εγκαταλείψουν το λαβωμένο πλοίο και όπως περιέγραψαν βγήκαν στη στεριά με τουρκικά αλλιευτικά, ενώ το Σεμέλ χάθηκε μέσα σε λίγα λεπτά αφού ήταν φορτωμένο με σίδερο. Εικόνες από το ναυάγιο του Τιτανικού στη θάλασσα του Βοσπόρου. Το φορτηγό πλοίο Σεμέλ ελληνικών συμφερόντων χάθηκε σχεδόν σε δευτερόλεπτα στα νερά του Μαρμαρά μετά τον εμβολισμό του από το βουλγάρικο φορτηγό πλοίο Σίπκα. Δεν είχαν περάσει λίγα λεπτά που τα 21 μέλη του πληρώματός του, 6 Έλληνες και 15 αλλοδαποί ναυτικοί, είχαν καταφέρει να σωθούν και να βγουν στην ακτή με τη βοήθεια αλλιευτικών. Από εκεί είδαν το πλοίο τους να βουλιάζει, αδύναμοι να κάνουν οτιδήποτε. Ακούστε πώς περιέγραψε τη σκηνή ο Έλληνας Κωνσταντίνος Σαβάτης, ναυτικός στο πλοίο Σεμέλ. Μέσα σε 10 λεπτά να μην με βλέπουν το βαπόρ και παίρνει κατευθείαν για φούντο. Είδατε το κομμάτι του βαπορικού την ώρα που κατέβαινε η πρίμη του και αναδύθηκε πάλι, σας θύμισε τίποτα το Τιτανικό? Το πλοίο ήταν γεμάτο σίδηρο και αυτό βοήθησε στο να βυθιστεί πολύ γρήγορα. Όλα έγιναν ξαφνικά. Το Σεμέλ κατευθυνόταν προς την έξοδο των στενών του Βοσπόρου. Είχε ξεκινήσει από την Ουκρανία φορτωμένο σίδηρο με προορισμό την Αλγερία. Ένα τράνταγμα ευνηδίασε όλο το πλήρωμα. Το πλοίο είχε αφήσει πιλότο, το βουλγάρικο πλοίο βγήκε και εμβόλησε το δικό μας στο κήτος νούμερο 3. Ο καπετάνιος του Σεμέλ άρχισε να καλεί σε βοήθεια από τον ασύρματο. Το πλοίο είχε υποστεί ρήγμα και γρήγορα πήρε μεγάλη κλίση. Τούρκοι ψαράδες που ήταν εκείνη την ώρα στα ανοιχτά έσπευσαν να προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια. Μπορεί να είχαμε εμείς μια ζωή μίσους με αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή οι πολιτικές μας, αλλά πλην όμως μας φερθήκαν άψογα. Όλο το πλήρωμα είναι καλά. Όλα τα προσωπικά μας αντικείμενα βέβαια χάθηκαν μαζί με το καράβι. Λυπάμαι πολύ για το πλοίο μου. Το ατύχημα το προκάλεσε πάντως το βουλγάρικο φορτηγό. Και οι 6 Έλληνες ναυτικοί είναι πολύ καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, ο πλοίαρχος Δημήτρης Βρακάς μεταφέρθηκε στο γερμανικό νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης για προληπτικούς λόγους, καθώς είναι διαβητικός και αντιμετωπίζει καρδιακά προβλήματα. Είμαι διαβητικός και ήρθα στο νοσοκομείο για να βρω και να πάρω τα φάρμακά μου. Είμαι πάντως πολύ καλά και θέλω το συντομότερο δυνατόν να βρεθώ κοντά στο πλήρωμά μου. Από τις λιμενικές και αστυνομικές αρχές της Κωνσταντινούπολης διενεργείται προανάκριση για τα αίτια του ναυτικού ατυχήματος. Το βουλγάρικο πλοίο είναι στο ακυροβόλιο της Κωνσταντινούπολης. Ο πλοίαρχος, ο υποπλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός κρατούνται. Θα τους έκαναν αλκοτέστ για να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Μετά το δρομολόγιο του στην Αλγερία, το φορτηγό Σεμέλ, το οποίο είχε προσωρινά ελληνικά έγγραφα και σημαία Μπελίζε, θα ερχόταν στον Πειραιά για να νιολογηθεί. Τον τρόμο σκόρπισε χθες το πρωί στο Βύρον ένα φορτηγό, το οποίο διέγραψε τρελή πορεία σε κατηφορικό δρόμο, καταστρέφοντας το πέρασμά του τείχους, μπαλκόνια, ρολόγια της ΔΕΗ και σταθμευμένα μηχανάκια, ενώ από θαύμα δεν παρέσυρε περαστικούς. Το τεράστιο όχημα άρχισε να κινείται την ώρα που ο οδηγός του δεν ήταν μέσα και ξεφόρτωνε δομικά υλικά. Και οι κάτοικοι οργισμένοι καταγγέλουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κινδυνεύουν από παρόμοιο ατύχημα. Άγιο είχαν οι κάτοικοι της οδού Νεάρχου στον Βύρονα όταν το φορτηγό που βλέπετε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους άρχισε να διαγράφει στον κατηφορικό δρόμο μια τρελή πορεία 50 και πλέον μέτρων, σκορπώντας τον πανικό στους περαστικούς. Βλέπω το φορτηγό έρχοντας, έχει ανέβει το πεζοδρόμιο και αρχίζω και τρέχω στην κατηφόρα. Ευτυχώς πρόλαβε και σταμάτησε εκεί πέρα σκάζοντας το λάστιχο, σταμάτησε το φορτηγό εκεί και τράβηξα και μια γυναίκα προς τα πίσω. Γιατί θα μας έπαιρνε και τους δύο μπροστά. Φοβήθηκα εγώ αυτό. Κουνιότανε. Ο οδηγός του φορτηγού αρνείται πάντως ότι το λάθος ήταν δικό του. Δηλώνει κατηγορηματικά πως και χειρόφρονο είχε τραβήξει και ταχύτητα είχε βάλει. Τα καλά καθούμενα το πήρε κατηφόρα και έφυγε μόνο του. Όπως βλέπετε και το δρόμο κάτω είναι φρεναριστό. Φαίνεται η τροχή ότι είναι φρεναριστή. Ήταν 11.30 το πρωί. Το φορτηγό βρισκόταν από νωρίς στην οδό Νεάρχου σε νεοαναγερόμενη πολυκατοικία, από όπου ξεφόρτωνε δομικά υλικά. Ξαφνικά το φορτηγό ξεκίνησε την ξέφρενη πορεία του. Ο οδηγός βρισκόταν στην οικοδομή. Η πορεία του φορτηγού ξεκίνησε σχεδόν από την κορυφή της ανηφόρας.
Το φορτηγό προσέκρουσε στα κτίρια της δεξιάς πλευράς της οδού Νεάρχου και αφού προκάλεσε μεγάλες υλικές ζημιές, ακινητοποιήθηκε στη συμβολή με την οδό Ηλιάδος. Ένα του λάστιχο είχε ξεφουσκώσει. Ακούστηκε ένα μεγάλο βουητό. Πετάχτηκα αμέσως στο μπαλκόνι έξω και βλέπω το φορτηγό έχει φύγει από πάνω από την οικοδομή και έρχεται κάτω, έχει καβαλήσει το πεζοδρόμιο και έρχεται κάτω του σκοτωμού. Στο πέρασμά του προκάλεσε ζημιές ένα σταθμευμένο μηχανάκι σε τείχους, μπαλκόνια, κάγκελα, ρολόγια της ΔΕΗ και της ΕΙΔΑΠ. Ο φόβος των γειτόνων ήταν μεγάλος. Ο ήχος της πρόσκρουσης της Νταλίκας πάνω στους τείχους των σπιτιών τους ήταν τρομακτικός. Δεν ήξεραν όμως τι είχε συμβεί. Σαν να έπαιζε καμιά χειροβοβίδα και νόμιζα ότι θα έμπαινε μέσα το φορτηγό. Οι κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν πως το σημερινό περιστατικό, ένα από τα πολλά που συμβαίνουν στο δρόμο τους, οφείλεται στην κακή ποιότητα του οδοστρώματος και γι' αυτό επιρρύπτουν ευθύνες στη Δημοτική Αρχή. Είναι όντως αντιλογής του δροστάμπης το αν χρειάζεται να γίνει κάτι να το ελέγξουμε τις τεχνικές υπηρεσίες. Στα παιδικά τραύματα που του είχε δημιουργήσει η σκληρή συμπεριφορά του πατέρα του και στην πίεση που αισθανόταν, προσπάθησε να αποδώσει ο 23χρονος Μιχάλης Μουτσόπουλος την άγρια δολοφονία του πατέρα του με μαχαίρι. Ο νεαρός πατροκτόνος, ο οποίος προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον εισαγγελέα, υποστήριξε ότι φοβήθηκε μήπως η μητέρα του τον εγκαταλείψει, ενώ έκανε λόγο και για προστασία της περιουσίας του. Είναι μια καταπίεση, δεν είναι τίποτα άλλο. Καθίστε μαζί μου, βοηθήστε με. Θέλω να βγάλω κρεμό. Είναι μεγάλη περιουσία που κανείς δεν θέλει να την πάρω. Βοηθήστε με. Σας παρακαλώ. Αυτό επαναλάμβανε συνεχώς ο 23χρονος Μιχάλης Μουτσόπουλος, ότι δεν είναι τρελός. Ο νεαρός πατροκτόνος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για να εξηγήσει πώς έφτασε στο έγκλημα, πώς μπόρεσε την περασμένη Παρασκευή, την ημέρα των γενεθλίων του, να σκοτώσει τον ίδιο του τον πατέρα με 23 μαχαιριές και να τραυματίσει σοβαρά την μητέρα του. Λυπάμαι για ό,τι έγινε. Ήμουνα σε πολύ μεγάλη πίεση από το σπίτι μου και από τον πατέρα μου και από τη μητέρα μου. Όχι μόνο μετάνιωσα, δηλαδή. Πιστεύω ότι έπρεπε να είχα φύγει και να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά. Ο 23χρονος που δεν δίστασε να γίνει ο δολοφόνος του πατέρα του ανέβηκε στα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου ανήμερα της ονομαστικής του γιορτής. Κάποιες στιγμές μάλιστα έδειχνε να μην καταλαβαίνει τι ακριβώς έκανε. Θα ήθελα και κάτι άλλο. Μόλις τελειώσουμε με την ανάκριση, θα ήθελα να σας πάω στο πρώτο μου σχολείο της μουσικής και να παίξουμε ένα κομμάτι να το αφαιρώσω στον πατέρα μου. Έβαψε τα χέρια του με αίμα γιατί, όπως ο ίδιος υποστήριξε, ο πατέρας του τον είχε κακομεταχειριστεί και του είχε προκαλέσει παιδικά τραύματα. Θέλω να πιστεύω ότι έχω κάποια ελαφρυντικά στοιχεία. Όπως ψυχική οδύνη, κακοποίηση για χρόνια και όλα αυτά. Τρελός δεν είμαι. Αυτό έχω να πω. Δηλαδή. Αυτό το λέει συνέχεια, γιατί κάποιος επιχειρεί να σας βγάλει, δηλαδή. Ναι, κοιτάξτε, σας είπα, ήμουνα στο. Πήγανε στο νοσοκομείο. Και μου δώσαν κάποια χάπια, τα Risperdal. Και το εξιτήριο έγραφε ψυχοσική συνδρομή. Τώρα πάρτε το και ρωτήστε κάποιον ειδικό για αυτό το πράγμα. Γιατί κάνατε λόγο για κακοποίηση? Γιατί ο πατέρας μου με είχε βιάσει όταν ήμουν μικρός. Η αφορμή που όπλησε το χέρι του 23χρονου πατροκτόνου, όπως είπε και ο ίδιος, ήταν ο φόβος ότι η μητέρα του θα τον εγκατέλειπε και θα έμενε μόνος με τον πατέρα του. Εναντίον του Μιχάλη Μουτσόπουλου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού από πρόθεση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για οπλοχρησία, οπλοκατοχή και προφυλακίστηκε με ομόφωνη απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα. Με απόλυτη επιτυχία συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη το αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Με τη χορηγία της τηλεόρασης του Α, οι φίλοι του σινεμά έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν για άλλη μια φορά την Παραγγελιά, τη Χρυσομαλούσα, τους Απέναντι και το Μάθε Παιδί Μου Γράμματα, ανάμεσα σε πολλές άλλες καλές ταινίες στο πλαίσιο του 400ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Με τη λάμψη στα μάτια, η Χρυσομαλούσα θα ζήσει στη Θεσσαλονίκη μια ευτυχισμένη μέρα, παρέα με τον Λευτέρη Δημακόπουλο και τους Απέναντι. Με τη χορηγία της τηλεόρασης του Α, η περιπέτεια του ελληνικού κινηματογράφου συνεχίζεται στην αίθουσα του Ολύμπιο Νέλα, με παλιές καλές ταινίες του Παντελή Βούλγαρη, του Γιώργου Πανουσόπουλου, του Πάνου Γλυκοφρίδη και πολλών άλλων σημαντικών σκηνοθετών. Ο Ζιλντασέν παρακολούθησε μαζί με συνεφίλ του ίδιου στην ταινία του «Ποτέ την Κυριακή» και δάκρυσε όταν εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη η Μελίνα Μερκούρη. Γιώργο, he's an angel, my most old client. 40 χρόνια ακριβώς, αλλά είναι ευχαρία να ξαναδώ πως ωραία έπαιξε η Μελίνα.
Στην αίθουσα του Olympion 2, οι κινηματογραφόφιλοι θα ξαναδούν τον Νίκο Κοεμτζή να δίνει και πάλι την παραγγελιά του. Θα μάθουν γράμματα με την βοήθεια του Θόδωρου Μαραγκού και θα προβληματιστούν με την αλληγορία του Κώστα Σφίκα. Η ελληνική ματιά είναι η προσφορά της τηλεόρασης του Α στο 40ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Ο ελληνικός κινηματογράφος αναζητά την επανασύνδεσή του με το κοινό και αυτή τη φιλοδοξία έχει η ελληνική ματιά. Οι 80 ταινίες που θα προβληθούν έχουν ως στόχο να εξετάσουμε ποια είναι η συμβολή του ελληνικού κινηματογράφου στον πολιτισμό αυτής της χώρας. Κατά χιλιάδες σειραίων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι λάτρεις των τεσσάρων τροχών για να θαυμάσουν τα νέα μοντέλα που παρουσιάζονται στην 3η Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου. Οι υπεύθυνοι είναι πολύ ικανοποιημένοι από την προσέλευση του κόσμου, αφού και χθες, παρά το γεγονός ότι ήταν εργάσιμη ημέρα, η κίνηση υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένη. Η αθρώα προσέλευση του κόσμου αποδεικνύει την επιτυχία της 3ης Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου που φιλοξενείται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κατά το Σαββατοκύριακο, περίπου 80.000 άνθρωποι επισκέφτηκαν την έκθεση για να θαυμάσουν ό,τι πιο σύγχρονο στον χώρο του αυτοκινήτου. Ενώ και χθες, παρά τον άσχημο καιρό και βέβαια το εργάσιμο της ημέρας, η προσέλευση του κόσμου ήταν άκρως ικανοποιητική. Αν λοιπόν αγαπάτε τους τέσσερις τροχούς και ακόμα δεν έχετε βρεθεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ήρθε η ώρα να το κάνετε. Μέχρι και την επόμενη Κυριακή, 14 του μηνός, από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, η τελευταία έκθεση αυτοκινήτου της χιλιετίας έχει τις πόρτες της ανοιχτές και σας περιμένει. Αυτοκίνητα για όλα τα γούστα και όλες τις τσέπες. Και μπορεί η έκθεση να περιέχει ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί ο άντρας οδηγός. Οι γυναίκες οδηγοί όμως δεν θα μείνουν ανικανοποίητες, καθώς η ευριανή ημέρα είναι αφιερωμένη σε αυτές, με ένα test drive αποκλειστικά για το ασθενές φύλο. Σίγουρα οι φανατικές των τεσσάρων τροχών δεν θα μείνουν ανικανοποιητές από αυτό το θέμα. Η ώρα όμως είναι 7. Ο Θανάσης Αθανασιάδης είναι εδώ για τη συνέχεια του ΑΟ με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Θανάση, καλή σου ημέρα. Καλή σου ημέρα και σε ευχαριστούμε πολύ, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Τρίτη σήμερα, 9 Νοεμβρίου, και κακοκαιρία αναμένεται και σήμερα σε όλη τη χώρα με βροχές και καταιγίδες ισχυρές στα δυτικά, κεντρικά και νότια, αλλά με τάση εξασθένησης από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική, πολύ ισχυρή και τοπικά θυελώδης. Για την Αττική προβλέπονται πρόσκαιρες καταιγίδες, οι άνεμοι θα πνέουν ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν χιλιάδες άνθρωποι εξαιτίας της κακοκαιρίας. Μάχη με τις λάσπες και τα νερά δίνουν οι κάτοικοι στα Μέγαρα και το Μεγάλο Πεύκο. Δραματική κατάσταση και στη Λακωνία, όπου οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες. Στο μάτι του κυκλώνα τη νύχτα και ο Βόλος, όπου πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα. Δεμένα στα λιμάνια είναι τα πλοία λόγω των θυελωδών ανέμων. Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά, όπου έσπασε ένα σκάβος εξαιτίας της θαλασσοταραχής και σκότωσε έναν 52χρονο ναύτη. Κλειστή παραμένει η σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών Πελοποννήσου εξαιτίας κατολίσθησης κοντά στην Κόρινθο. Καταιγίδα και στην Αττική, όπου σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος στις περιοχές Ταύρου, Ρέντι και Πετραλώνων. Ανεβαίνουν οι τόνοι από το State Department, το οποίο εξέδωσε οδηγία καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα μας να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους σε περιοχές όπου διοργανώνονται διαδηλώσεις. Μεγάλη αντιαμερικανική διαδήλωση χωρίς επεισόδια χθες στην Αθήνα, μετά το δικαστήριο το οποίο διοργάνωσαν ηθοποιοί και συνδικαλιστικοί φορείς και καταδίκασε τον Αμερικανό πρόεδρο. Φεύγει σήμερα από τον Άγιο Παντελεήμονα η ιερή εικόνα του Άξιον Εστί μετά από δύο παρατάσεις. Το πολύτιμο κειμήλιο που προσκύνησαν εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί επιστρέφει στο Άγιο Όρος. Και άγριο έγκλημα τη νύχτα του Γκίζη. Άγνωστοι τραυμάτισαν θανάσιμα με μαχαίρι τον 39χρονο αρχαιολόγο Καλίμαζο Αντωνάκο μετά από έντονη λογομαχία που είχαν μαζί του. Το κύμα της κακοκαιρίας λοιπόν σαρώνει ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι μετεωρολόγοι αναμένουν εκτόνωση των καιρικών φαινομένων μετά το απόγευμα. Μετά την περιοχή του Ιθίου και τα Μέγαρα, πλημμύρισαν τη νύχτα σπίτια και καταστήματα και στο Βόλο.
Τι να πει κανείς σε αυτόν τον κάτοικο της Νέας Περάμου που έχει μπει στα νερά μέχρι το λαιμό για να σώσει το αυτοκίνητό του. Να του μιλήσει για τα ψεύτικα, τα λόγια τα μεγάλα που κάθε χρόνο με τις πρώτες βροχές ακούει. Είναι αυτά που κι εμείς κάθε χρόνο επισημαίνουμε, μήπως και υδρώσει το αυτή κάποιον. Για μια ακόμη φορά λοιπόν, οι κάτοικοι της Αττικής και της Πελοποννήσου κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους στην καταστροφή. Μια 85χρονη γυναίκα, η Ελένη Πουλάκου, που είχε προβλήματα όρασης στο έλος Λακωνίας, πνίγηκε όταν το σπίτι της γέμισε νερά. Ήτανε και τυφλή, δεν θα βλέπε που πήγαινε, πολύ χαμηλό το σπίτι. Μόνοι μας, θα φωνάξουμε τους Τούρκους του ΣΕΜΑΚ να μας βοηθήσουν. Έτσι να βγάλετε το βράδυ. Τους Τούρκους του ΣΕΜΑΚ θα φωνάξουμε. Καταστραφήκαμε. Τα 12.000 έργα είναι που τρώνε όλοι. Να φέρανε τον δήμαρχο, τον συμβούλιο εδώ, τη δημαρχία εδώ πέρα. Πάντοτε μεγάλες καταστροφές. Μεγάλες, δεν βλέπετε εδώ πέρα, γκάμισε το σπίτι όλο, βουλιάξαμε από εκεί τα ίδια. Η ώρα είχανε βουλιάξει όλα. Βγάλαμε τον κόσμο στην πλάτη, νύχτα η ώρα να. Αργύρι! Και τους φέραμε τηλέφωνο και δεν κάνε μέρα καλά εδώ πέρα. Αργύρι! Νέα Πέραμος, μεγάλο Πεύκο, Μέγαρα, Λουτράκι, Γήθιο. Παντού εικόνες καταστροφής. Το διαπιστώνετε βλέποντας και αυτές τις εικόνες που κατέγραψε κάμερα ερασιτέχνη στη Νέα Πέραμο και τα Μέγαρα δευτερόλεπτα μετά το ξέσπασμα της νεροποντής. Ορμητικά νερά παρασύρουν αυτοκίνητα και κάδους απορριμμάτων. Πλατείες καλύπτονται από τα λασπόνερα. Άνθρωποι κινδυνεύουν να χαθούν, παλεύοντας μόνοι τους να βγάλουν τα νερά από τα σπίτια τους. Ακούστε πως περιέγραφαν τις δραματικές στιγμές που ζούσαν οι κάτοικοι της Νέας Περάμου στον Αλφανιούς 98,7. Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος. Αυτή η πλημμύρα ήταν ως εξής. Λειτουργήσε σαν λίμνη πλέον η εθνική οδός από τα νερά που κατεβαίναν από το βουνό. Σε κάποια φάση έσπασαν γέφυρες και δρόμους, ας πούμε, και κατέβηκαν στην πόλη και την έπνιξαν. Ήταν κάτι το οποίο το λέγαμε χρόνια ολόκληρα ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα και συνέβη φυσικά. Η κρατική μηχανή πιάστηκε και πάλι στον ύπνο, αφήνοντας τους κατοίκους στο έλεος της Θεομηνίας. Οι μεγάλοι χείμωνες, βλέπετε αυτές τις μέρες, για το μόνο που φροντίζουν είναι για το πώς θα υποδεχθούν τον Bill Clinton. Και τι είναι ψυγριές, είχαμε μουρά, είχαμε τα βγάλαμε έξω, τα ανεβάσαμε πάνω εκεί. Είναι τρομερό πράγμα αυτό. Αφού φτιάχνουν έργα και έργα αντιπλημμυρικά και πλημμυρίσαμε. Είναι τρελαθήκαμε. Πρώτη φορά το μεγάλο Πεύκο. Τρομερό πράγμα ρε παιδί μου αυτό το πράγμα. Κυρίες και κύριοι, είναι η απόγνωση των κατοίκων εδώ στο μεγάλο Πεύκο. Όπως ακούσατε και εσείς, κινδύνευσαν κόσμος. Πολλές γριές αλλά και μικρά παιδιά βρισκόντουσαν εκείνη την ώρα μέσα στα σπίτια. Το ποτάμι το έχει κλείσει. Και... το ποτάμι, ναι, γιατί να το κλείσει το ποτάμι. Και καλά που δεν ήμουν μέσα. Ίσα που πρόλαβα, γιατί άμα δεν προλάβαινα με πήρε ένας γείτονας αγκαλιά και με έβγαλε. Μέχρι εδώ μου κερτάς. Μέχρι το λαιμό μου κερτάς το νερό στην αυλή. Δεν μπορούσες να ανοίξεις την αυλή με καμία δύναμη. Λίγο ακόμα και άμα δεν πήρα κάτι μάντρα, θα κάνα μπάνι. Μια νεροποντή ήταν αρκετή για να γίνει αδιάβατη και η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου. Στο ύψος της κακιάς σκάλας, οδηγοί κινδύνευσαν καθώς υπήρχαν κατολισθήσεις. Στα λασπόνερα πνίγηκε και ο νόμος Λακωνίας. Και όλα αυτά παρόλο που η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μέρες τώρα προειδοποιούσε για το κύμα κακοκαιρίας. Κι όμως και αυτή τη φορά όλοι ήταν απροετοίμαστοι. Το κύριο κύμα της κακοκαιρίας πέρασε. Πέρασε με τοπική επιφάνεια, αλλά μένει πίσω το ανώτερο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα δώσει και απόψε αλλά και αύριο βροχές και καταιγίδες που κατόπιν δυτικά, κεντρικά και νότια θα είναι περισσότερα. Θα αρχίσει όμως και από το απόγευμα βαθμία μια βελτίωση από τη βορειοδυτική Ελλάδα, η οποία στη διάρκεια της νύχτας και κυρίως την Τετάρτη θα έχει επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Για να δούμε ποια είναι η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κύριος Νίκος Καντερές θα μας ενημερώσει. Καλή σας ημέρα, κύριε Καντερέ. Καλημέρα σε όλους μας. Τι περιμένουμε σήμερα?
Ναι, από αυτά που ακούστηκαν πιο πριν δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, οπωσδήποτε σήμερα θα έχω μια συγκριτικά βελτιωμένη μέρα με την χθεσινή. Αλλά παρόλα αυτά θα υπάρχουν πάλι αυξημένες συννεφιές σε όλη σχεδόν τη χώρα και θα συμμετούν βροχές, καθώς επίσης και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις δυτικές, τις κεντρικές και τις νότιες περιοχές. Κατά άλλα, θα έχουμε ανέμους ανατολικούς, βορειοανατολικούς στη βόρεια και στην κεντρική Ελλάδα, που ένα ύψος θα έχει ένταση 6-7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 Μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία περίπου στα χθεσινά επίπεδα, δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα από 9-16 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά και στο Ιόνιο από 13-20 και στα νησιά του Αιγαίου από 16-22 βαθμούς. Στην περιοχή της Αττικής θα έχουμε συνεχές κατευθύνσεις με βροχή, σημειωτική και παροδική καταιγίδα, λέγοντα την ανατολική άνεμη που θα έχουν ένταση αρχικά 6-7 Μποφόρ, αργότερα θα γίνουν βορειοανατολική και δεκτυματία από 16-20 βαθμούς. Στο όρομα Θεσσαλονίκης αυξημένες συννεφιές με βροχές κατά διαστήματα, με ανατολικούς βορειοανατολικούς ανέμους ένταση 5-7 βαθμούς και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 13-15 βαθμούς. Από το απόγευμα, όπως είπαμε, θα αρχίσουν να υποχωρούν σημαντικά τα φαινόμενα, αρχικά στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, έτσι ώστε αύριο στα κεντρικά και στα βόρεια να υπάρχουν συννεφιές με τοπικές βροχές και στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος, να έχουμε και διαστήματα με ήλιο, χωρίς όμως να απουσιάζουν οι τοπικές βροχές και οι καταιγίδες. Κύριε Κατερίκη, κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε τη σφοδρή νεροποντή της προχθεσινής νύχτας σε κάποια από τις περιοχές της χώρας. Κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση δεν έχω. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους. Σκηνές από ταινίες θρίλερ εκτελήχθηκαν στη Νέα Πέραμο, όπου οι κάτοικοι προσπαθούσαν μόνοι να αντιμετωπίσουν την θεομηνία για να γλιτώσουν τις περιουσίες τους. Με σπαραγμό ψυχής ζητούσαν βοήθεια, χωρίς ποτέ να φτάσει. Καθυστέρησε πάρα πολύ να φτάσει βοήθεια σε πολλές περιοχές, ενώ και στο Λουτράκι οι εικόνες από τις πλημμύρες ήταν συγκλονιστικές, την ώρα που εκατοντάδες οδηγοί στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και Κορίνθου Τρυπόλεως κινδύνευαν από κατολιστήσεις και καραμπόλες αυτοκινήτων. Είναι ίδιες απίστευτες εικόνες που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο τέτοια εποχή με τις πρώτες σταγόνες της βροχής. Αυτή τη φορά ήταν οι κάτοικοι της Νέας Περάμου, που είδαν έντρομοι τους δρόμους της πόλης τους να μετατρέπονται σε ορμητικά ποτάμια. Τα λυσασμένα νερά των χυμάρων παρέσυραν τα πάντα στο περασμά τους. Η βροχή πέφτει δαιμονισμένα. Αποκλεισμένοι στα σπίτια τους, οι κάτοικοι παρακολουθούν ανήμποροι τα αυτοκίνητά τους να παρασέρνονται ένα-ένα σαν καριδότσουφλα από τα ορμητικά λασπόνερα. Αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί να συγκρατήσει το αυτοκίνητό του. Μάταια όμως. Πάει βιτρίνα, πάει βιτρίνα. Πάει τα φεύγουν. Πάει και άνθρωπος. Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ αυτό το πράγμα, ποτέ. Κακοτεχνίες. Κακοτεχνίες, να τους τα πείτε όλα. Κλείνουνε γεφυράκια, τι κάνουνε δεν ξέρω.
Παραδομένη στη μανία της φύσης και την αδιαφορία των υπευθύνων, οι κάτοικοι ζητούν.